Εννοεί αυτά που σου λέει. Φίλες και φίλοι, αυτό θα είναι το σημερινό μας ερώτημα και θα το κάνουμε σήμερα που βρήκαμε την ευκαιρία να είναι τα παιδιά τα άλλα δύο, ο Σάμι και ο Ερμής, να είναι έξω στον κήπο. Γιατί για να το συγχρονίσουμε λίγο είναι δύσκολο, γιατί μόλις με βλέπουν και κάθομαι εδώ πέρα δεν ξεκολλάνε. Θα το κάνουμε παρέα με ποιον? Έχουμε καιρό να το κάνουμε παρέα το βίντεο αυτό. Με τον Τίκη. Εδώ ο Τίκης που μας είχε αγχώσει ένα διάστημα γιατί ήταν λίγο πεσμένη η διάθεσή του και ευτυχώς το φτιάξαμε το παιδάκι. Λοιπόν, και είμαστε εδώ πέρα με τον Τίκη και ο Μπέμπης κάτω, στον οποίο με τον Μπέμπη δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος γιατί ο Μπέμπης πλησιάζει, τον μυρίζει, αλλά δεν τον πειράζει. Εντάξει, ο Σάμι όμως κάθε φορά που τον βλέπει, βλέπει αυτόν, βλέπει τη νίτσα, τη χελώνα, το λάκι, οτιδήποτε, ξερογλύφεται. Οπότε, ευτυχώς τώρα είναι έξω στον κήπο, οπότε μπορούμε να κάνουμε μαζί με τον Τίκη. Λοιπόν, οπότε, αυτός είναι ο Τίκης εδώ. Και, ας ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τα τρία πακετάκια. Τα εννοεί αυτά που σου λέει. Πρώτο, δεύτερο ή τρίτο. Μιλάμε για το αισθηματικό κομμάτι. Τώρα εσύ άμα θέλεις να το πάρεις σε κάτι άλλο που μπορεί να συζητάτε κάτι σοβαρό, μπορεί να το δεις και έτσι. Αλλά κυρίως τώρα μιλάμε για το συναισθηματικό αισθηματικό κομμάτι. Είστε μαζί, είστε μια χαρά, δεν είστε μια χαρά. Έχετε χωρίσει και σου λέει ότι δεν θέλει να είναι ξανά μαζί. Δεν είναι μόνο να σου λέει ότι σε αγαπάει αν τα εννοεί. Εδώ θα δούμε γενικά αν εννοεί αυτά που λέει. Οπότε μπορεί να σου λέει σε αγαπάω και να μην το εννοεί. Ή να το εννοεί. Να σου λέει ότι δεν σε γουστάρω, δεν σε θέλω, δεν θέλω να ξαναμαστε πια μαζί. Αλλά να μην το εννοεί στην πραγματικότητα. Ή να το εννοεί. Αυτό θα τσεκάρουμε σήμερα. Οπότε επιλέγεις 1, 2 ή 3. Εντάξει, να δούμε τι γίνεται. Μπέμπια στον Τίκη, μην παίζεις με τον Τίκη τώρα. Λοιπόν, 1, 2 ή 3. 1, 2 ή 3. Και αν έχεις επιλέξει, ξεκινάμε με σένα που επιλέξες το πρώτο πακέτο. Εν τω μεταξύ, σας έχω πει εδώ πέρα ότι ο χώρος που έχουμε φτιάξει εδώ πέρα για να μπορούμε να κάνουμε τα βίντεο εδώ πέρα και έστω και αργά που μου αρέσει εμένα μαζί με τα παιδιά μου εδώ πέρα είναι στο χώρο, το μοναδικό χώρο που έχουμε εδώ πέρα το σπίτι του, το δωμάτιο του Σάμι, το οποίο είναι λογικό, πολύ λογικό, να μην αφήνουν τίποτα όρθιο. Δηλαδή έψαχνα να βρω εδώ πέρα το ύφασμα που βάζω πάνω. Είχε εξαφανιστεί, το είχε πάρει ο Ερμής και κάπου το είχε πάει και έπαιζε. Λοιπόν, πάω να κουμπίσω λίγο εδώ πέρα στο τραπεζομάντιλο που ακουμπάει μέχρι κάτω. Πάω κάνω, λέω, το πόδι μου λίγο υγρασία έχει. Είχε πάει ο μικρός και κατουρίσει. Εδώ πέρα, κάνω, είναι σαν να δουλεύω στο ζωολογικό κήπο. Εντάξει, με τα παιδιά όλα αυτά. Είναι συνέχεια να κάνω κάτι. Είναι ο Τίκης που πέταξε. Λοιπόν, πάμε σε σένα που έχει επιλέξει το πρώτο πακέτο. Λοιπόν, εσένα εδώ στο πρώτο μου δείχνει ότι τα εννοεί. Πρώτα απ' όλα μου δείχνει άσχετα πώς λέγεται, τι μπορεί να λέει και τι μπορεί να κάνει, όμως όχι τι μπορεί να λέει, τι μπορεί να κάνει. Μου δείχνει τα εννοεί. Αυτό εμένα είναι μια θετική κάρτα για να καταλάβεις. Αν σου λέει ας πούμε ότι σε αγαπάει, ναι σε αγαπάει γιατί μου δείχνει εδώ πέρα μαζί πάνω στο άλογο. Όμως η θετική κάρτα έχει να κάνει με το ότι εφόσον μπορεί να σου λέει βλακίες και σου λέει ότι δεν σε γουστάρω, πάλι σημαίνει ότι ναι, το εννοεί. Οπότε εδώ στο ένα, ό,τι σου λέει το εννοεί. Σου λέει ότι σε αγαπάει, ναι το εννοεί. Σου λέει ότι δεν σε αγαπάει και δεν σε θέλει, ναι το εννοεί. Σου λέει ότι έχει άλλη, ναι το εννοεί, δεν σου κάνει πλάκα. Ό,τι σου λέει εδώ πέρα το εννοεί και μου δείχνει εδώ πέρα μια θετική κάρτα, δηλαδή είναι όλα θετικά τα πράγματα. Ναι, το εννοεί. Ακόμα και να σου λέει ότι δεν σε γουστάρει, πάλι το εννοεί. Εντάξει, σαν ερμηνεία είναι μια ερμηνεία θετική. Όμως η ερώτησή μας είναι αν τα εννοεί αυτά που λέει.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε εδώ πέρα σε σένα που επέλεξες, οπότε ό,τι και να σου πεις εσένα στο πρώτο πακέτο, ναι, το εννοεί. Πάμε στο δεύτερο πακέτο. Εδώ μου δείχνει το κομμάτι ότι άλλα λέει, άλλα ίσως να κάνει πίσω από την πλάτη σου. Πρόσεχε κιόλας, γιατί μου δείχνει ότι κάνει πίσω από την πλάτη σου πράγματα, άσχετο αυτό, αλλά άλλα λέει, άλλα εννοεί. Μου δείχνει εδώ πέρα ότι ίσως να προσπαθεί κάποιες φορά εδώ το αντίθετο από αυτά που λέει. Άλλα λέει, άλλα εννοεί. Έτσι είναι, επειδή δεν κάνουμε ένα συγκεκριμένο ερώτημα πάνω στο αισθηματικό κομμάτι, ρωτάμε το γενικό αν τα εννοεί. Εδώ μου λέει ότι άλλα λέει στην ουσία, άλλα λέει και άλλα εννοεί. Οκ. Okay. Λοιπόν, γιατί μου δείχνει συνέχεια εδώ το άτομο, αν βλέπεις εδώ πέρα, που είναι από πίσω. Πάντα πίσω. Αυτό τι σημαίνει? Άλλα λέει πίσω από την πλάτη σου ή άλλα έχει στο μυαλό του. Άλλα λέει, άλλα εννοεί. Γιατί προσπαθεί να ελέγξει, έτσι όπως το βλέπει αυτός, ίσως μια κατάσταση. Αλλά εδώ πέρα δεν εννοεί αυτά που λέει. Άλλα λέει, άλλα εννοεί. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα σε σένα που επέλεξες το τρίτο πακέτο. Μπέμπι, ας τον Τίκη. Εδώ μου βγάζει το κομμάτι ότι δεν λέει γενικά αυτά που θέλει. Αποστασιοποιημένος, απομακρυσμένος. Για να δω εδώ πέρα. Άτομα πολλά που μπορεί να σημαίνει ότι ψάχνετε. Ένα άτομο που δεν μπορεί να εκφραστεί. Ένα άτομο που δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις. Και αυτά που θα σου πει δεν έχουν να κάνουν με το κομμάτι, πώς να το πω τώρα, το αν τα εννοώ ή όχι. Θα σου πω ότι λέει πράγματα τα οποία δεν τα εννοεί καθόλου. Ούτε θα σου πει κάτι και θα είναι κάτι άλλο. Γενικά, σου λέει πράγματα χωρίς να υπάρχει ουσία. Μπορεί να σου λέει «σε αγαπάω», δεν σημαίνει ότι είναι θετικό, ή ότι σημαίνει «σου λέω δεν σε γουστάρω» και σημαίνει ότι «ναι, σε γουστάρω». Γιατί στο 2, το ότι άλλα λέει, άλλα εννοεί, ακόμα και να σε χωρίσει και να μην σε θέλει πια και να σου λέει ότι «δεν σε θέλω», εντάξει. Σημαίνει ότι σε θέλει όμως, γιατί μπορεί να έχετε χωρίσει υποτιθέμενα να μην σε θέλει πια, αλλά όμως την πραγματικότητα να σε θέλει. Αυτό είναι. Εδώ μου δείχνει ότι δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει να εννοεί κάτι, είναι τα πράγματα όπως πάνε. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα, είναι ένα άτομο πολύ μπερδεμένο και μου δείχνει εδώ πέρα, το μόνο που το απασχολεί είναι να περνάει καλά. Οπότε, ό,τι λέει, έχει να κάνει καθαρά με το να πετύχει το στόχο του. Δεν είναι ούτε ότι λέω κάτι και είναι κάτι άλλο, δηλαδή λέω ότι σε αγαπάω αλλά δεν σε αγαπάω, λέω ότι δεν σε αγαπάω αλλά σε αγαπάω, εντάξει, δηλαδή δεν είναι κάτι να είναι άλλο να λέω, άλλο να εννοώ. Εδώ λέει πράγματα γενικά, μόνο και μόνο αυτά που θέλεις ή πρέπει να ακούσεις γενικά, οτιδήποτε είναι για να πετύχεις το στόχο του. Αυτό είναι η ερμηνεία ακριβώς. Προσπαθώ, γιατί κάποιες φορές είναι δύσκολο να ερμηνεύσεις κάποια πράγματα αναλόγως με το ερώτημα και αναλόγως και πώς ανοίγουν οι κάρτες. Όμως εδώ, αυτό εδώ πέρα είναι πεντακάθαρο, ότι τα λέει τα πράγματα έτσι όπως τα θέλει για να πετύχει το στόχο του. Και αυτό εδώ πέρα είναι ο μάγος. Άρα σημαίνει ότι χρησιμοποιώ οτιδήποτε είδος τέχνασμα για να μπορώ να πετύχω το στόχο μου. Τα εννοώ, δεν τα εννοώ. Λέω ότι να είναι, δεν με ενδιαφέρει τι θα πω. Με ενδιαφέρει να πετύχω απλά το στόχο μου. Οπότε εδώ πέρα είναι μια κατάσταση περίεργη, η οποία και δύσκολη. Είναι ένα άτομο το οποίο δεν θα καταλάβεις ποτέ αν τα εννοεί,
Δεν θα καταλάβεις ποτέ ποτέ σου λέει ψέματα. Δεν θα καταλάβεις, δεν θα καταλάβεις. Συνήθως μιλάω τώρα, δεν θα καταλάβεις, γιατί τα λέει με κάποιο τρόπο, όπως μια φίλη που πήρε τηλέφωνο. Φίλη, γνωριστήκαμε, γιατί γίνομαστε φίλοι όταν ξεκινάμε να κάνουμε προβλέψεις μετά από λίγο καιρό. Που της πουλάγε έρωτα και τρελές αγάπες, και ότι είσαι γυναίκα της ζωής μου, σαν το Μάνθο. Όπως έλεγε ο Μάνθος στον Κωνσταντίνο και Ελένης, τέτοια της πουλάγε από την πρώτη συνάντηση. Οπότε, πριν ακόμα ξεκινήσω να κάνω ερμηνεία, της είπα ότι αυτό το άτομο σε δουλεύει, είναι για το Δαφνί. Μου λέει, το ξέρω. Λοιπόν, οπότε της πουλάγε αυτά που ήθελε να ακούσει και μετά από λίγο καιρό, το συγκεκριμένο άτομο, ενώ ήταν μαζί της, τον έβλεπε να πηγαίνει και αλλού. Οπότε, παιδιά, αυτό το άτομο είναι το χειρότερο άτομο. Είναι το πιο επικίνδυνο άτομο. Είναι αυτό που δεν θα καταλάβεις και θα σου έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις και δεν θα ξέρεις τι σου γίνεται. Αυτό ήθελα να πω, αυτό ήθελα να καταλήξω. Εντάξει, γιατί δεν είναι οι προβλέψεις εύκολες. Αν θέλεις να κάνεις σωστά την πρόβλεψη, είναι πολύ κουραστικές. Γιατί εμένα μου λένε, γιατί βάζω, ας πούμε, τα ραντεβού μου τα περισσότερα είναι μισά ώρα. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτά που μπορεί κάποιος άλλος να σου πει σε μια ώρα, σε δύο ώρες, εμείς, επειδή είναι συμπυκνωμένη η πρόβλεψη και δεν καθυστερούμε, εντάξει, τη βγάζουμε σε μισή ώρα. Αυτό το μισά ώρα όμως για μένα είναι πάρα πολύ υπερβολικά ενεργειακά κουραστικό, γιατί πρέπει να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ και όλη μου την ενέργεια για να κάνω σωστά την ερμηνεία. Οπότε οι προβλέψεις δεν είναι εύκολες. Οι περισσότεροι που θέλουν να κάνουν εύκολα τη δουλειά σου λένε ότι ναι, δεν θα ξανάρθει αυτός, ή ναι, θα σου έρθει μετά από λίγο να περιμένεις. Ανάλυση όμως, για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά, πώς πρόκειται να εξελιχθεί η κατάσταση, τι πρόκειται να γίνει, πώς να διαχειριστείς εσύ τις καταστάσεις, σχεδόν δεν τις κάνει κανένας. Εντάξει, οπότε αυτό που θα σου πω εδώ πέρα είναι ότι ακόμα και στα γενικά ανοίγματα, κάποιες φορές, όπως τώρα, στο 3, μας έφερε δυσκολία. Γιατί είναι δύσκολο το άτομο. Και όταν είναι δύσκολο το άτομο, δεν ταλαιπωρεί μόνο εσένα, ταλαιπωρεί και εμένα που κάνω την πρόβλεψη. Γιατί προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται για να σου δώσω το καλύτερο που μπορώ σαν πρόβλεψη. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που παρακολουθείς από μένα τον Τίκη και τον Μπέμπι. Να έχετε ένα καλό βράδυ.